Το θέατρο της νύχτας. Σε μετάφραση Ευαγγελίας Κατσάλη. Παίζουν με τη σειρά που ακούγονται οι ηθοποιοί. Χρήστος Πάρλας, Σταρ Γουέντα. Απρόσκλητος επισκέπτης. Is anyone there? Yes. My husband. Good God. He's been shot. Through the head. He's dead. My husband. Yes. You shot him? Yes. I'd like to know a little more. Shooting my husband? Yes. It was fun and games. Hadn't you better ring the police? The telephone is on the desk. Telephone? Yes. Can I get you a drink? Yes. Κύριε, είστε καλά? Ναι, 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 ναι. Yes, yes. Ναι, 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 ναι. He went through a little village at about 60 miles an hour, zigzagging. The child ran out into the road. I've been driving around these topsy-turvy lanes for an hour or more. He was killed instantly. Your husband could drive a car? Yes, he could. It had to be specially built with special controls. Richard was driving back from Cromer, drunk. He went through a little village at about 60 miles an hour, zigzagging. The child ran out into the road from the inn there. Richard knocked him down and was killed instantly. Your husband could drive a car? Yes, he could. It had to be specially built with special controls. What happened about the child? Didn't they get Richard for manslaughter? There was an inquest, of course. Richard was exonerated completely. Were there any witnesses? There was the child's father. He saw it happen. And a hospital nurse, according to her, the car was going under 30 miles an hour, and Richard had had only one glass of sherry. Ο πατέρας του παιδιού. Και μάλιστα τα είδε όλα. Και μια νοσοκόμα, η Warburton. Αυτή μάλιστα ήταν μέσα στο αμάξι. Σύμφωνα με τη δική της κατάσταση, το αμάξι δεν πήγαινε πάνω από 30 μίλια. Και ο Ρίτσαρντ είχε πιει ένα μονάχα ποτήρι σέρι κουφοξυλιάς. Είπε ότι δεν μπορούσε με κανένα τρόπο να αποφευθεί το ατύχημα, γιατί το παιδί στην κυριολεξία πετάχτηκε. Πετάχτηκε? Mm-hmm. Οι ανακριτές πίστεψαν αυτήν, και όχι τον πατέρα του παιδιού. Ήταν ένας άνθρωπος με όχι πολύ καθαρό ποινικό μητρό. Έτσι λοιπόν, οποιουσδήποτε θα πίστευε την νοσοκόμα. Εξετέλεσε μια πολύ ακριβή, σταθερή, πιστική και αληθοφανή μαρτυρία. Εσύ δεν ήσουν στο αμάξι? Όχι. Και πού ξέρεις ότι είπε ψέματα? Α! Το όλο επεισόδιο αναπτύχθηκε με κάποια δόση υπερηφάνειας από τον ίδιο τον Ρίτσαρντ. Μόλις ήρθαν στο σπίτι από την ανάκριση, της είπε: «Μπράβο, Γόρμπι, καταπληκτική παράσταση. Πρέπει να ομολογήσω ότι με γλίτωσες από μια μακροχρόνια φυλάκιση». Και αυτή του απάντησε: «Δεν σας έπρεπε, κύριε Warwick. Το ξέρετε ότι τρέχατε πολύ. Κρίμα το κακόμοιρο το παιδάκι». Και μετά ο Ρίτσαρντ είπε: «Έλα, καημένη. Τι σημασία έχει ένα μπάσταρδο, λιγότερο ή περισσότερο». Στο κάτω-κάτω της γραφής, βοήθησα κι εγώ με τον τρόπο μου στο εκρηκτικό δημογραφικό πρόβλημα του πλανήτη μας. Κοίταξε να δεις, δεν πρόκειται να χάσω τον ύπνο μου για το μούλικο.